Πολλές φορές ξεκινάω το βίντεο και λέω «Α, σήμερα θα παίξουμε ένα point and click adventure». Οπότε, ουσιαστικά η ροή του παιχνιδιού θα είναι σχετικά πιο αργή. Σήμερα παίζουμε ένα point and click adventure. Η ροή του παιχνιδιού είναι ανύπαρκτη. Γιατί ουσιαστικά όλο το παιχνίδι είναι απλά μία εικόνα. Σήμερα το παιχνίδι λέγεται Far From Noise και ξέρετε ότι δεν θα σας πω τίποτα, απλά θα πατήσω νιου. Πατάω νιου, είμαι σίγουρος. Yes. Ξεκινάει το παιχνίδι από τον ουρανό, κατεβαίνει σιγά σιγά, βλέπεις τον ήλιο, πουλιά στα αριστερά, ένα φθινοπορεινό δέντρο και ένα αυτοκίνητο που είναι έτοιμο να πέσει. Και ουσιαστικά, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Είναι οι δύο τύποι μέσα στο αυτοκίνητο, τουλάχιστον έτσι λέει στην περιγραφή του Steam. Το αυτοκίνητο κι εγώ. Δεν έχω παίξει καθόλου, οπότε θα ξετυλίξουμε το παιχνίδι μαζί. Λοιπόν, hello. Είμαστε στην άκρη του γκρεμού, ωραία. Μία λάθος κίνηση και ουσιαστικά πηγαίνεις να βρεις τον Άδη, ρε παιδί μου, πηγαίνεις στον άλλο κόσμο. Το πρώτο πράγμα που λέει ο πρωταγωνιστής είναι «Hello, γεια σας, είναι κανείς εδώ?» Κρατά την ψυχραιμία του, αυτό είναι καλό. Κάνω κλικ. Νομίζω ότι φεύγει προς τα κάτω. Όχι, όλα καλά. Πλέον το παιχνίδι μας δίνει την επιλογή. Νομίζω το μπλε είναι ο ένας, το κίτρινο είναι ο άλλος. Δεν ξέρω αν είναι δύο πτυχές της προσωπικότητας του χαρακτήρα ή αν είναι δύο διαφορετικοί χαρακτήρες εκεί μέσα. Δεν ξέρω, ίσως το ανακαλύψουμε. Μπορούμε να κορνάρουμε. Μπορούμε να πούμε «Hello, είναι κανείς εδώ, hello», θα κορνάρουμε. Απλά δεν χρειάζεται πανικό στο κορνάρισμα, απλά για να είναι λίγο ήρεμο. Κορνάρις. Τρέμει και το χειριστήριο, οκ. Okay. Φύγανε μέχρι και τα πουλιά, αυτό ήτανε. Θα μείνουμε για πάντα εκεί πέρα, μέχρι να μας πάρει ο ύπνος, να πέσουμε μπροστά και να πέσουμε και με στο νερό. Μας δίνουν τρεις επιλογές στο παιχνίδι. Νομίζω αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρουν τα πουλιά ιδιαίτερα. Εντάξει, καλά είναι τα πουλιά, θα ηρεμήσουν, θα επιστρέψουν. Είναι κανείς εκεί? Κάποιος με ένα ρημουλκό κάτι να έρθει να μας τραβήξει? Πάλι δύο επιλογές. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να ηρεμήσουμε, να πάρουμε βαθιές ανάσες ή να απελπιστούμε και να είμαστε σε φάση ποιο είναι το νόημα πλέον. Να αρχίσουμε να βλέπουμε τη ζωή μας να κυλάει μπροστά από τα μάτια μας. Τότε που ήμασταν παιδί και κάναμε κούνια. Αργότερα που είχαμε ερωτευτεί. Το Κατερινάκι. Πιθανότατα όχι, γιατί ο developer του παιχνιδιού λέγεται George Bartzelor. Δεν νομίζω να έχει ερωτευτεί κανένα Κατερινάκι, οπότε δεν ξέρεις παρόλα αυτά. Θα ηρεμήσουμε, δεν χρειάζεται να απελπιστούμε, είναι ακόμα η αρχή του παιχνιδιού. Βαθιές ανάσες, ακριβώς. In. Όπα, το in λίγο μας πήρε. Out. Out. Ωραία. Δεν ξέρω αν έφταιγε ο αέρας, αν είμαστε στο τόσο τσίμα-τσίμα του βουνού. Όχι από το με σκηνήσεις. Καλωσορίσατε σε αυτό το βίντεο που απλά κάνω clicks. Πού και πού, μία φορά το λεπτό και βλέπετε μόνο αυτό. Μου φάνηκε ενδιαφέρον, είπα να το μοιραστώ. Πάλι μας δίνει δύο επιλογές, αυτή τη φορά και οι δύο αισιόδοξες. Ξέρετε, τα πράγματα μπορούσαν να ήταν χειρότερα. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι. Είναι χειρότερο το απλά να κάνεις bloom και να έχεις ένα ακαρίο θάνατο ή να είσαι εκεί. Να κρέμεσαι στον κρεμό και να έχει συνέχεια την ιδέα του θανάτου να σε αγχώνει. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είμαστε ένα φτέρισμα μακριά από το θάνατο. Όλα θα πάνε καλά όμως. Είναι αυτό το γελάκι το. που το αφήνεις, λες. Εντάξει, όλα θα πάνε καλά, αλλά δεν το πιστεύεις καθόλου. Ή μπορεί να πούμε είναι απλά ένας γκρεμός. Δεν είναι απλά ένας γκρεμός και το ξέρουμε. Χεχε. Αμήχανο γελάκι το προτιμώ. Χε. Επόμενη επιλογή. Μπορούμε να συνεχίζουμε να ζούμε με αυταπάτες στο. Α, εντάξει. Δεν πρόκειται να πάθουμε και τίποτα, μωρέ, σιγά. Και να βάλουμε ένα τέλος. Who am I kidding? Αυτό θα πούμε. Ποιον κοροϊδεύω, κοίτα πως είμαι εδώ πέρα. Κάτι μπορώ να κάνω. Αυτό είναι. Τελείωσε. Τελείωσε. Έτσι, όντως το έκανα αυτό. Απλά έτσι, τελείωσε. Όχι, παιχνίδι, ήθελα να παίξω λίγο παραπάνω. Θεέ μου, είμαι ηλίθιος. Δεν ξέρω γιατί. Πιθανότητα πήγαμε πολύ φορά. Αργήσαμε να πατήσουμε το φρένο. Κάτι τέτοιο. A certified idiot. Ηλίθιος με πιστοποίηση. There I go, driving away from my hardships. Εντάξει, κοίτα, υπάρχει και αυτό το θετικό. Αντίο προβλήματα. Πατάς λίγο τον γκάζι, κάνεις μια απότομη κίνηση. Bloom, αντίο προβλήματα, αντίο ζωή, δεν σε νοιάζει τίποτα. Αντίο προβλήματα. Εμπρός, έλα παλιό. Αυτοκίνητο. Α, μπορεί να δώσουμε όνομα στο αυτοκίνητο. Ή μπορούμε να μην δώσουμε όνομα στο αυτοκίνητο. Κοίτα, το αυτοκίνητό μας είναι μια σακαράκα. Οπότε πιθανότατα, ανοίξει οικογένεια ή κάτι, σίγουρα έχει όνομα. Name the car. Σίγουρα το όνομα του αυτοκίνητου είναι Κάρλος. 100% δεν πιστεύω να διαφωνεί κανείς. Έχουμε περάσει χειρότερα, Κάρλος. Σκουριασμένε μου, επειδή τώρα. Και έρχεται τώρα ο Τζορ Μπάρτσερλ, ο developer του παιχνιδιού, και συμφωνεί μαζί μου. Ή δεν συμφωνεί. Έχουμε την επιλογή να το παρατραβήξουμε. Είμαι, σιγά, αυτό δεν είναι τίποτα. Έχουμε περάσει πολύ χειρότερα. Ή να πούμε, κάτσε, έχουμε. Αυτό θα πούμε. Είναι η πιο ρεαλιστική επιλογή. Είναι αυτό το χειρότερο πράγμα που μας έχει συμβεί? Πιθανότητα ναι. Προσπαθούμε να πείσουμε τον εαυτό μας ότι ξέρεις τι, αυτό δεν είναι το χειρότερο πράγμα. Έχουμε περάσει χειρότερα και τα έχουμε επιβιώσει. Δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. There was that thing, ποιο thing. Θέλω να μου πει το παιχνίδι. Τελίτσες, δεν ξέρει τίποτα. Οπότε πιθανότατα αυτό είναι όντως το χειρότερο. Κραπ, σκατά. Αυτό είναι όντως το χειρότερο. Και ήρθε και ένα κύριος εδώ, δεν ξέρω αν μπορεί να βοηθήσει. Κοίτα, το πώς έγινε αυτό θα ήθελα να το μάθω, η αλήθεια είναι. Αλλά μπορούμε να πούμε, α,
Τουλάχιστον έχει ωραίο καιρό, έχει ωραία μέρα. Φαντάζεσαι να φύσαγε. Αν είναι να πεθάνω, είμαι πολύ χαρούμενος που είναι ο ήλιος εδώ πέρα για να το δει. Αυτό δεν είναι το πιο ευχάριστο πράγμα στον κόσμο, αλλά οκ. Okay. Ξέρω, Κάρλος, ότι μπορείς να βάλεις μπρος και να μας βγάλεις από εδώ πέρα. Πιθανότητα ο Κάρλος δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Εντάξει, είπαμε να του δώσουμε όνομα. Δεν του δώσουμε και σάρκα και οστά. Είναι μηχανή. Όσο συναισθηματικό δέσιμο και να έχουμε μαζί του. Παρ' όλα αυτά, ο πρωταγωνιστής αποφασίζει μόνος. No worries. Μπορεί ο Κάρλος. Το έχουμε κάνει εκατομμύρια φορές. Ωραία. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να βάλουμε μπρος το αυτοκίνητο ή μπορούμε να ανοίξουμε το ραδιόφωνο. Αρχικά δεν ξέρω γιατί να ανοίξουμε το ραδιόφωνο. Ίσως να ακούσουμε μουσική, να χαλαρώσουμε. Ξέρεις τι, δεν βαριέσαι εδώ που φτάσαμε, άνοιξε το ραδιόφωνο. Ακούμε παράστα. Ή το κλείνουμε ή αλλάζουμε σταθμό. Κάτι πάει να ακουστεί. Αλλάζουμε σταθμό. Δεν ξέρω αν αυτή η μουσική συγκεκριμένη θα μας βοηθήσει, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί να καθίσουμε να ακούσουμε λίγο. Πιθανότατα τώρα μας έρχονται στο μυαλό αναμνήσεις με εμάς και τον Κάρλος. Και γενικότερα αναμνήσεις από τη ζωή μας. Το κλείνουμε. Ας πάει στο διάολο. Χαρούμενες σκέψεις. Ας μένει μόνο να προσπαθήσουμε να βάλουμε μπροστά. Που να με πάρει ο διάολος, Κάρλος. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει και πες ότι παίρνει. Πού θα πάει, πίσω ρόδες δεν πατάνε. Κάρλος. Πήρε φωτιά ο Κάρλος, αυτό ήτανε. Αν δεν πέσουμε στον κρεμό, θα γίνουμε ψητοί. Νομίζω ότι είχαμε ξεπεράσει το σημείο με το να χαλάς, Κάρλος. Είναι μηχάνημα. Οκ. Okay. Μπορεί να τον ονομάσαμε Κάρλος, αλλά παραμένει μηχανή. Δεν μπορώ να αντέξω να περιμένω όλη νύχτα. Σε αυτό το σημείο δεν θέλω να ενσυχήσεις, αλλά πολλές επιλογές δεν έχουμε. Επίσης, γιατί κουνιέται τόσο πολύ, τι κάνουμε εκεί μέσα. Είμαστε σε φάση που μας έχει φάει το άγχος και είναι έτσι ο τύπος. Έρθε ένα σκύουρο και του λέμε γεια. Πιθανότατα μέχρι και ένα σκύουρο μπορεί να σπρώξει το αυτοκίνητο, να το τραβήξει λίγο δύσκολο. Ήρθε πάνω στην ώρα παρόλα αυτά, θετικές σκέψεις. Α, to witness my undoing, ok. Όχι θετικές σκέψεις. The full stop to the red centers of my life. Τα έχουμε βάψει λίγο μαύρα σε αυτή τη φάση. Η ζωή σου είναι σχορός, σκύουρε. An acorn bullet. Oh god. Μας πλησιάζει σιγά σιγά ο σκύουρος. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό. Θες να μας κοιτάξεις πιο κοντά? Να κοιτάξεις το θάνατό μας πιο κοντά? Not long until life finally reaches itself of abysmal me. Ωραία, μπορεί να του πούμε να μείνει πίσω. Πιθανότατα είναι σκύουρος. Δεν έχει τόσο πολύ νοημοσύνη ώστε να καταλάβει τι θα του πούμε. Ή μπορεί να του πούμε κάνε ό,τι θες. Σκύουρε, κάνε ό,τι θες. Μπορεί να μας βγει και σε καλό, εντάξει. Είσαι ελεύθερος να κάνεις στον κόσμο ό,τι θέλεις. Ό,τι τραβάει η καρδιά σου, σκύουρε. Μας πλησιάζει πάλι, αυτό μάλλον δεν είναι καλό. Δεν. Δώσε θάρρος στο χωριάτι, έχει ανέβει πάνω. Α, εκεί βοηθάει. Ωραία, ο σκύουρος αυτή τη στιγμή είναι πάνω στο αυτοκίνητο. Σε αυτή τη φάση, δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει πολλά με το βάρος του. Ω Θεέ μου, λέει, δεν περίμενε να ανέβεις πάνω. Απλά κάτσε εκεί, σκύουρε, ναι. Όχι. Αρχίζει και πηγαίνει πιο μπροστά, αυτό μάλλον δεν είναι πολύ καλό. Ο σκύουρος έχει κάτσει αυτή τη στιγμή μπροστά. Είμαστε στη φάση που δεν πρέπει καθόλου να κουνηθούμε. Look at you. You're actually kind of beautiful. Δεν ξέρω αν είναι όντως δύο εκεί μέσα αρχικά και αν είχαν πάρει ναρκωτικά ή κάτι. You're so delicate. Θα συνεχίζουμε να λέμε όμορφα λόγια στο σκύουρο. Δεν ξέρω, ίσως μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα στο afterlife. Ίσως. Ω Θεέ μου, κάτσε γιατί το αυτοκίνητο κουνιέται. Oh god. Αυτό ήτανε. Κάτι να κάνει. Έφυγε ο σκύουρος παρόλα αυτά. Ηρεμήσαμε. Το παιχνίδι έχει ακόμα. Δεν τελειώνει εδώ. Holy god. Αυτός ο σκύουρος. Νιώθω περίεργα. Ναι, είναι λίγο περίεργο. Γιατί ξέρεις, είσαι στη φάση που είσαι στον κρεμό. Ωραία. Αρχίζεις μέσα σου και νιώθεις ότι δεν μπορείς να σωθείς. Γιατί είσαι κάπου στη φύση και δεν έχεις κανέναν να έρθει για βοήθεια. Και έρχεται ένα σκύουρος ξαφνικά που είναι ο αστάθμητος παράγοντας, παιδιά, ο σκύουρος. Πατάει πάνω στο αυτοκίνητο, λες αυτό ήταν πέθανα, φεύγει, ηρεμείς. Και είναι αυτό που λέμε νιώθεις περίεργα. Θα το αφήσω το παιχνίδι σε αυτό το σημείο, ουσιαστικά έτσι κυλάει το παιχνίδι, ωραία. Κάθεσαι και έχει κάποιες αποφάσεις, αλλά κυρίως παρακολουθείς πώς νιώθει αυτός ή αυτή η τύπη που είναι στην άκρη του γκρεμού και έχουν ελάχιστες πιθανότητες τέλος πάντων για να ζήσουν. Πιθανότητα εσείς το βίντεο βλέπετε Παρασκευή. Παρασκευές κάνω live stream στο κανάλι μου στο Twitch, υπάρχει στο description άμα θέλετε κάνετε follow για να παρακολουθείτε τα live streams. Είναι ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να παίξει live stream. Δεν κρατάει πολύ. Παίζει να έχει ακόμα μία ώρα, κάτι τέτοιο. Δεν κρατάει πάρα πολύ. Οπότε θα μπορούσα να το τσεκάρω σε live stream, να το δούμε μαζί και πολλές από τις αποφάσεις μπορούμε να τις δούμε τέλος πάντων και μαζί. Δεν έχει πολύ δράση κτλ. Οπότε βοηθάει στο να βλέπω και τι γίνεται στο chat και απλά να δούμε και το τέλος μαζί. Anyway, αυτό ήταν το Far From Noise. Μοιάζει ιδιαίτερο. Είχε πολύ καλές κριτικές στο Steam, οπότε είπα και εγώ να το δοκιμάσω τέλος πάντων και να κάνω ένα βίντεο. Αυτά τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο.